Κατά την δική μου άποψη θα ήθελα να πω το εξής. Διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια, καταρχάς να πούμε ότι έχουν γίνει άλματα τεχνολογικά. Η ζωή μας έχει γίνει πολύ καλύτερη με αυτή την τεχνολογική εξέλιξη και την επαφή που έχουμε την ηλεκτρονική και όχι την φυσική. Έχουμε κερδίσει αρκετές εργατόρες, όχι μόνο εμείς ως επαγγελματίες, αλλά και ο καταναλωτής ο τελικός και ο φορολογούμενος. Από την άλλη, διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μια σχετική σταθερότητα στο φορολογικό μας σύστημα όσον αφορά τις εταιρείες και τις νομικές οντότητες. Δεν διαφαίνεται, με τρανό παράδειγμα αυτό που είπαμε πριν, να υπάρχει η ίδια πρόθεση και για τις ατομικές επιχειρήσεις. Και αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου κυρίως επιθυμεί μεγάλες και δυνατές επιχειρήσεις και όχι οι μικρότερες. Φυσικά, οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και τον ιστό, τον παραγωγικό της χώρας μας, δεν μπορούν να εκλείψουν. Αλλά τέτοιου είδους αποφάσεις, παραμονές Χριστουγέννων, για να φορολογηθεί κανείς με ένα ψεύτικο εισόδημα, αυτό πραγματικά μας πάει πίσω αρκετά χρόνια και είναι άδικο, θα έλεγα πάρα πολύ άδικο για τους πολίτες. Ήρθε η ώρα να μπορέσει το Υπουργείο να εφαρμόσει αυτά τα οποία και έχει χρηματοδοτηθεί και έχει χρηματοδοτήσει για να κάνει ελέγχους και να μπορεί να κάνει διασταυρώσεις έτσι όπως πρέπει. Σας θυμίζω την πλατφόρμα My Data, η οποία υποτίθεται ότι έγινε και εξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα και χρόνος για να στηθεί, ακόμα στείνεται, με ένα και μόνο σκοπό, την πάταξη της φοροδιαφυγής. Γιατί όλοι θα συμφωνήσουμε ότι υπάρχει μία μορφή φοροδιαφυγής, αλλά δεν είναι στη δικιά μας μόνο προτεραιότητα να συμβάλλουμε στην εξέβρεση της, κυρίως το Υπουργείο είναι αυτό που πρέπει να συμβάλλει. Σίγουρα όμως όχι με ψεύτικα ή τεκμαρτά εισοδήματα. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και δύο πράγματα, γιατί έχουμε αλλαγές και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Βέβαια, στα Airbnb. Αρκετοί συμπολίτες μας εδώ που ασχολούνται με το λεγόμενο Airbnb, στην ουσία βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία αφορά έως 60 μέρες για κάθε κράτηση μέσα στο έτος και όχι παραπάνω. Θα πρέπει να πούμε ότι όποιος έχει και εκμεταλλεύεται πάνω από 3 και πάνω ακίνητα, αυτό πια εξομοιώνεται με μια ατομική επιχείρηση, θα πρέπει να κάνει δηλαδή έναρξη επιτιδεύματος, θα πρέπει να πληρώνει ΕΦΚΑ, θα πρέπει να πληρώνει ΦΠΑ 9% επί του έσοδο του και φυσικά θα πρέπει να πληρώνει, αφού καταργήθηκε το λεγόμενο τέλος διαμονής, θα πρέπει πια να πληρώνουμε το λεγόμενο τέλος, να σας το διαβάσω ακριβώς γιατί έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Ένα ανταποδοτικό υποτίθεται τέλος, το οποίο είναι κλιμακούμενο ανάλογα με τα τετραγωνικά και με τα αστέρια ή με τα κλειδιά που έχει ο κάθε ένας, και ξεκινάει από 1,5 ευρώ και καταλήγει, μπορεί να καταλήξει μέχρι και 10 ευρώ. Αυτές είναι οι αλλαγές όσον αφορά το θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το λεγόμενο Airbnb κατά τον λαό. Για τα νοικοκυριά, αλλαγές δεν έχουμε ιδιαίτερες. Ίσως θα πρέπει μόνο να υπενθυμίσουμε δύο βασικές υποχρεώσεις που έχουν όσοι θέλουν άμεσα και μέχρι 28 Φλεβάρι θα πρέπει να δηλώσουν ποιοι θέλουν να κάνουν ξεχωριστές δηλώσεις ως σύζυγοι και βέβαια να έχουν υπόψη τους, να μην ξεχνάνε μάλλον ότι θα πρέπει να κτίσουν ένα φορολόγιο το περίπου στο 30 ή 20% του συνολικού τους εισοδήματος, μιλάω για τους μισθωτούς τώρα και τα νοικοκυριά, εάν θέλουν να μην έχουν επιβάρυνση πάνω στον φόρο που θα τους προκύψει. Να πω τέλος ότι σήμερα το πρωί διαβάσαμε ότι η Υφυπουργός Περιβάλλοντος, η κυρία Σδούκου, ενέκρινε και τις 33 περίπου χιλιάδες αιτήσεις που έγιναν μέχρι και τον Νοέμβριο του 2023 στο εξοικονομώ κατοίκων, ένα πρόγραμμα το οποίο αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι υπό προϋποθέσεις. Άρα δεν έχει κανείς να περιμένει εκπλήξεις, ούτε να έχει άγχος αν θα εγκριθεί ή όχι η πρότασή του. Εγκρίνονται όλες διότι αυξήθηκε ο προϋπολογισμός.
Κάτι άλλο που έχει αλλάξει από 1η-1η του 24 είναι ότι ξεπάγωσαν οι τριετίες των μισθωτών. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα θυμάστε όλοι ότι υπήρχε πάγωμα των τριετιών, που σημαίνει πάγωμα και της αύξησης του μισθού. Αυτό είχε συμβεί 14 Φλεβάρι του 2012, όπου από εκεί και πέρα, με το δεύτερο μνημόνιο μετά την πτώχευση της χώρας, είχαν παγώσει συγκεκριμένες, τριετίες, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος έχει πλέον κλείσει τριετία παίρνει το αντίστοιχο της κλαδικής του σύμβασης. Αυτό σημαίνει μια άμεση αύξηση του βασικού μισθού. Πρέπει όμως να τονίσουμε και εδώ ότι όποιος δεν παίρνει το βασικό αλλά παίρνει παραπάνω, ο εργοδότης μπορεί να συμψηφίσει αυτό το παραπάνω με την όποια αύξηση των τριετιών. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές οι αλλαγές που μπορεί να ενδιαφέρουν τους συμπολίτες μας. Νομίζω ήσασταν αναλυτικότατος. Κλείνοντας, θα κλείσουμε με ένα ερώτημα το οποίο είναι συντεχνιακού χαρακτήρα, θα έλεγα, γιατί πρόσφατα ως οικονομικό επιμελητήριο είχατε τις εκλογές σας. Μάλιστα. Ψηφίσατε, αναδείξατε το καινούριο ΔΣ. Θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο, αν είσαστε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και με τη νέα διοίκηση, πιστεύετε ότι θα έρθει μια έτσι διαφορετική μέρα για το οικονομικό επιμελητήριο? Κοιτάξτε, το οικονομικό επιμελητήριο είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος, οικονομικός σύμβουλος του κράτους. Οι ενέργειες γίνονται σε δύο επίπεδα, ένα σε εθνικό και ένα σε τοπικό επίπεδο. Εμείς εδώ τοπικά αλλά και εθνικά δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Συνεχίζουν περίπου τα ίδια πρόσωπα με τις ίδιες διοικήσεις. Αυτά δηλαδή που πρόσκειται στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με πολύ μεγάλο ποσοστό. Προσπάθειες γίνονται και εθνικά και τοπικά, ποτέ όμως δεν είναι αρκετές. Συμπληρωματικά με το επιμελητήριο, όσον αφορά σε τοπικό επίπεδο, συμπληρωματικά δουλεύουν και οι κατατόπους συλλόγοι λογιστών, κυρίως για την εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση των μελών μας. Θέματα θεσμικά τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε που αφορούν το επάγγελμά μας, νομίζω ότι δεν ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή τους ακροατές σας, τους συμπολίτες μας, αλλά γίνονται με το στανιό, θα έλεγα. Γίνονται σιγά σιγά και ελπίζω να αυξήσουμε λίγο ταχύτητες τα επόμενα χρόνια.